Η ομάδα σου πέρασε σήμερα από μια δύσκολη έντρα και συνεχίζει την κορυφή της βαθμολογίας. Μίλησε μας για το παιχνίδι, πώς το είδες σήμερα. Είμαστε πολύ καλοί. Δεν δώσαμε ευκαιρίες στους αντιπάλους να μας απειλήσουν ιδιαίτερα. Το παιχνίδι κύλησε ομαλά, χωρίς διάφορα παρεκτρεπόμενα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Καλή συνέχεια στον πρόδρομο. Ελπίζω για το καλύτερο στη συνέχεια. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε ο αγώνας σήμερα? Ένα ημίχρονο στήρο που δεν είχε γκολ. Στη συνέχεια, στην επανάληψη όμως, η ομάδα σου πάρει συγκάζει και πήρε διαφορά δύο τριμμάτων, την οποία και κράτησε τελικά μέχρι το τέλος. Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είχαμε γκολ, αλλά ήμασταν πολύ ανώτεροι από τον πρόδρομο. Δεν τον δώσαμε το χώρο να δημιουργήσει παιχνίδι. Είχαμε δύο-τρεις κλασικές ευκαιρίες να προηγηθούμε και στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν άτυχοι. Στο δεύτερο όμως, επειδή όποιος κάνει ευκαιρίες δικαιώνεται τις περισσότερες φορές βέβαια, βγάλαμε τα τρία γκολ. Δεχθήκαμε ένα, κατά τη γνώμη μου, άτυχο γκολ. Και πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και όσον αφορά κάποιες δηλώσεις που γίνονται από διάφορους παράγοντες για περί επόμενων ομάδων, σήμερα έδειξε ποιος είναι η επόμενη ομάδα. Λίγες μέρες ξεκούραση τώρα, να κάνετε και γιορτές Χριστούγεννα. Λίγες μέρες ξεκούραση και επανερχόμαστε. Την επόμενη εβδομάδα δράση, κανονικά μετά τα Χριστούγεννα. Όπως σταματήσαμε, έτσι θα ξεκινήσουμε. Δυναμική και πάμε για την πρώτη θέση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.